Όλοι. Ωραία. Κύριε Μαρούδα, λίγο τα διαδικαστικά για αύριο. Πότε φεύγουν τα τρακτέρ, από πού, ποιες διαδρομές ακολουθούν. Κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους και στο λαό της Αθήνας να συμμετέχει μαζικά και μαχητικά στο συνεδρίο την 3η 20 Φεβρουαρίου 6:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Εμείς θα ξεκινήσουμε και με τρακτέρ και με λεωφορεία και με αυτοκίνητα για να φτάσουμε στον τόπο της συγκέντρωσης, να διαδηλώσουμε την αναγκαιότητα να πάρθουν μέτρα, να λυθούν προβλήματα, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας από την κυβέρνηση. Από αύριο ξεκινάμε τα τρακτέρ που είναι για να πάνε στην Αθήνα. Αύριο το πρωί ξεκινάμε από διάφορες κατευθύνσεις από τη Θεσσαλία για να φτάσουμε στη Στερεά και όλα μαζί τα τρακτέρ θα συγκεντρωθούν στο μπλόκο, στο κάστρο Βιωτίας το απόγευμα της Δευτέρας και την Τρίτη το πρωί θα αναχωρήσουμε από το κάστρο για την Αθήνα ώστε συνταγμένα να μπούμε μέσα. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στους κατοίκους της Αθήνας, όμως πρέπει τα τρακτέρ να φτάσουν συνταγμένα στο Σύνταγμα, να καταλάβουν όλοι και τη δύναμη και την οργή μας, αλλά και την αναγκαιότητα να πάρθουν μέτρα και λύσεις. Τι ώρα να μένετε να φτάσει στην Αθήνα, με το τρακτέρ εννοώ. Το απόγευμα, 5.30 ώρα θα είναι το συγκέντρωση αγροτών στην Ομόνια. Πιστεύουμε ότι εκεί την ώρα θα είναι και τα τρακτέρ στην Αθήνα για να πούμε όλοι μαζί συνταγμένα στο Σύνταγμα. Πόσα τρακτέρ, υπάρχει διαπραγμάτευση για τον αριθμό? Όχι, δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Εμείς έχουμε πει ότι λειτουργούμε την απόφαση της πανελλαδικής μας σύσκεψης. Θα ξεκινήσω στο τρακτέρ που έχουμε κανονίσει με τους συναδέλφους που ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή. Και θα πάμε για την Αθήνα. Κύριε Μαρούδα, έχουμε σε εξέλιξη σύσκεψη με τον κύριο Χρυσοκοίδη. Αν η απάντηση είναι πάλι αρνητική, τότε σε εκείνο το σενάριο τι θα κάνετε? Ευελπιστώ ότι η απάντηση της κυβέρνησης θα είναι θετική, γιατί όπως και σε όλη την Ευρώπη, οι συνάδελφοί μας μπήκαν στις πρωτεύουσες των χωρών τους, το ίδιο πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα. Με αυτή την έννοια αισιοδοξούμε. Από εκεί και πέρα, εμείς θα υλοποιήσουμε την απόφαση. Μέσα στα τρακτέρ αύριο ξεκινάνε για το κάστρο και την Τρίτη ξεκινάει για την Αθήνα. Μαζί με τα λεωφορεία και μαζί με όλο τον κόσμο. Τα λεωφορεία Τρίτη, φαντάζομαι. Τα λεωφορεία Τρίτη. Έχετε αριθμό συμμετοχών με τα λεωφορεία? Δεν μπορώ να πω για όλη την Ελλάδα. Δεν από Θεσσαλία περίπου. Θεσσαλία μπορεί να έχει 50 λεωφορεία να είναι αυτό. Και αριθμό τρακτέρ. Είναι πολύ μεγάλη. Αριθμό τρακτέρ είναι πολύ μεγάλο. Είναι τριψήφιο. Τριψήφιο μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι και 300. Εντάξει, είναι μεγάλο αριθμό του τρακτέρ. Μάλιστα υπάρχει και συγκινητική αυτή η προσφορά και η διάθεση, και η αγωνιστική διάθεση που υπάρχει στου αγρότε. Γιατί δεν είναι και αυτό το ταξίδι αυτό με το τρακτέρ στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά δείχνει την αποφασιστικότητά μα και δείχνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω όταν δεν έχουν λυθεί βασικά ζητήματα και δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Σε αυτού που λένε ότι τόσα τρακτέρ στην εθνική οδό θα δημιουργήσουν ίσω αναστάτωση στην κυκλοφορία. Τίποτα δεν θα δημιουργηθεί. Μπορεί να πάμε συντεταγμένα. Έχουμε και την ωριμότητα και την εμπειρία και σαν αγροτικό κίνημα. Έχουμε μπει και σε πολλέ πόλει με τρακτέρ. Μπορούμε να τα κανονίσουμε όλα και να πούμε και συντεταγμένα στην Αθήνα. Βέβαια με το δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει κάποια άλλη αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να υπάρχει μέσα επιχειρήσεων να πούμε στην Αθήνα.